Θολή όραση και δυσκολία στην καθημερινότητα. Περιορισμό στην κίνηση από φόβο μήπως χτυπήσετε κάπου, γιατί δεν βλέπετε καθαρά. Η μοιοπία ή η πρεσβειοπία περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία. Σύγχρονες μέθοδοι με λέιζερ. Πότε μπορεί κανείς να υποβληθεί σε επέμβαση και πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι. Σε λίγο, στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ίασης. Μία εκπομπή που αναδεικνύει και προβάλλει προβλήματα υγείας, αλλά και τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους. Στην εκπομπή σήμερα θα μιλήσουμε για τα μάτια. Προβλήματα στην όραση, τα οποία προκύπτουν είτε σε μικρή είτε σε μεγαλύτερη ηλικία. Πρεσβειοπία, μυοπία, καταράκτης, οχρά κοιλίδα, αλλά και άλλες πιο περίπλοκες, αν θέλετε, ασθένειες, όπως παράδειγμα ο κερατόκονος. Ποια είναι η σύγχρονη τακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών? Πόσο μπορεί το λέιζερ να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και να αποκαταστήσουμε στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την όρασή μας? Για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον δόκτορα Βασίλειο Λιαράκο, χειρουργό οφθαλμίατρο, εξειδικευμένο στα μάτια. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τα μάτια μας και οτιδήποτε άλλο μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, κάποτε λέγαμε. Πρόσεχε, λέει, σαν τα μάτια σαν σου. Τα μάτια σου, ναι. Και η όραση είναι πράγματι μία από τις αισθήσεις εκείνες, η οποία μας δίνει πολλές πληροφορίες. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα είτε να βλέπουμε μακριά, είτε να βλέπουμε κοντά, ή να μην βλέπουμε και καθόλου. Και εκεί αρχίζουν τα πολύ σοβαρά προβλήματα. Πάμε λοιπόν στη μοιοπία καταρχάς, να δούμε τι γίνεται με αυτή την πάθηση, καθώς φαίνεται ότι γίνεται μία σύγχρονη επιδημία. Η μοιοπία δεν είναι μία πάθηση. Καλό είναι να μην το αντιμετωπίζουμε ως μία πάθηση. Είναι μία κατάσταση του ματιού. Είναι μία κατάσταση στην οποία το μάτι, αντί να εστιάζει την εικόνα που παίρνει από το περιβάλλον πάνω στο σημείο εστίασης που είναι η οχρά κοιλίδα, την εστιάζει αυτή την εικόνα λίγο πιο μπροστά. Μισό λεπτάκι. Να τα βλέπουμε και όλα αυτά, καθώς ακριβώς έχουμε το μάτι, για να κατανοούμε και πώς ακριβώς γίνεται η χρήση του φωτός που περνάει μέσα από το μάτι. Βλέπουμε λοιπόν το φως να περνάει μέσα από τα διαθλαστικά μέσα του ματιού, που είναι ο κερατοειδής, το τζάμι μπροστά, μέσα από τη μικρή τρυπούλα που αφήνει η ήριδα και το λέμε κόρη, και καταλήγει πάνω στην οχρά κοιλίδα, η οποία δεν είναι πάθηση. Η οχρά κοιλίδα είναι ένα φυσιολογικό ανατομικό στοιχείο. Αφού λοιπόν εστιάσει εκεί, τότε παίρνουμε μια ευκρινή εικόνα του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η κατάσταση της εμετροπίας. Ούτε μοιοπία, ούτε υπερμετροπία, ούτε αστιγματισμός. Υπάρχει όμως περίπτωση. Μια φυσική λοιπόν κατάσταση. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση, η ουδέτερη κατάσταση. Υπάρχει όμως περίπτωση, αν αλλάξει η καμπυλότητα του κερατοειδούς, του τζαμιού του ματιού, ή αν μεταβληθεί το αξονικό μήκος του ματιού, μεγαλύτερο ή μικρότερο, ναι, αντί να εστιάσει πάνω στην οχρά η εικόνα, να εστιάσει λίγο πιο μπροστά. Μάλιστα. Αυτή η κατάσταση είναι η κατάσταση της μοιοπίας. Με αποτέλεσμα η εικόνα που παίρνουμε πάνω στην οχρά κοιλίδα να είναι λίγο πιο θολωμένη, πιο φλουταρισμένη. Ο μύωπας βλέπει καλύτερα κοντά και χειρότερα μακριά. Αυτή η κατάσταση που βλέπουμε εδώ είναι το αντίθετο, ας πούμε, της μοιοπίας, το οποίο λέμε υπερμετροπία. Και η εστίαση της εικόνας, το είδωλο, αντί να σχηματιστεί πάνω στην οχρακυλίδα, σχηματίζεται πιο πίσω. Άρα, ο υπερμέτροπας δυσκολεύεται και στη μακρινή όραση και πολύ περισσότερο στην κοντινή. Ο μύωπας δυσκολεύεται στη μακρινή, αλλά η κοντινή του έρχεται πιο φιλική και πιο ευκρινής, ανάλογα βέβαια και από το μέγεθος της μοιοπίας. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κάποιος απλοϊκά, απλουστεύοντας την κατάσταση, να πει ότι η εμετροπία, το μηδέν, είναι η ουδέτερη κατάσταση ισορροπίας, η μοιοπία είναι όταν η εστίαση γίνεται μπροστά από το σημείο το σωστό της ευκρινούς οράσεως στην οχρά κοιλίδα, η υπερμετροπία, ας πούμε, το αντίθετο. Πιο πίσω λοιπόν. Πιο πίσω. Αυτά τα δύο είναι διαφορετικές καταστάσεις του ματιού. Δεν είναι παθήσεις, μπορεί όμως να γίνουν παθήσεις. Και αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Θα το συζητήσουμε βέβαια αυτό. Θέλω λίγο να μείνουμε ακριβώς σε αυτό το οποίο τονίσατε σε ό,τι αφορά την μοιοπία. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία προκύπτει εγγενετής, δηλαδή κάποιος έχει μια τάση να το εμφανίζει, να εμφανίζει αυτή την κατάσταση, είναι μια βλάβη που προκύπτει μετά, ή κάτι το οποίο οφείλεται ακριβώς στο πέρας της ηλικίας.
Έχουμε την τάση τελευταία η επιστημονική κοινότητα να αποδίδει καταστάσεις και εξελίξεις στο γενετικό γονιδιακό προφίλ. Μαθαίνουμε όλο και περισσότερα πάνω σε αυτό και έχει και μια λογική. Γιατί να το εμφανίσει ο Βασίλης και όχι ο Γιάννης, γιατί ο Κώστας και όχι η Μαρία. Άρα σαφώς υπάρχει γενετικό υπόβαθρο, γονιδιακό υλικό, το οποίο προδιαθέτει προς μία κατάσταση. Επιπρόσθετα, κάθονται και συνεπηρεάζουν καταστάσεις περιβαλλοντικές, συνήθειες και ίσως και κάποιες παθήσεις. Αδρά, για να ξέρουν οι γονείς που νοιάζονται για τα παιδιά τους, μια συνήθις ερώτηση που έχουμε. Το παιδί μου θα κάνει μοιοπία. Κανένας δεν ξέρει αν θα κάνει το παιδί μας μοιοπία, ούτε το δικό μου παιδί, ούτε εγώ ξέρω για τα δικά μου. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Όμως, γονείς που έχουν υψηλή μοιοπία, υψηλή καλούμενη ή άνω των 6 βαθμών, αυθαίρετα λίγο πολύ, με βάση κάποιες στατιστικές, σαφώς έχουν μια γενετική γονιδιακή προδιάθεση, η οποία κληροδοτείται και μπορεί και τα παιδιά να αναπτύξουν μια αντίστοιχη μοιοπία. Οι μοιοπίες από 1-2 βαθμούς, διοπτρίες, μέχρι 6-7, που είναι μέτριες, χαμηλές και μέτριες, δεν έχουν υποχρεωτικά γενετικό υπόβαθρο, ούτε θεωρούνται παθήσεις. Είναι καταστάσεις οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν, επηρεάζονται από το σύγχρονο τρόπο ζωής. Όπως για παράδειγμα, δώστε μας ένα. Κοντινή όραση, τάμπλετ, κινητό, διάβασμα, ζωή περιτυχισμένη σε μικρά δωμάτια, μικρούς χώρους, πόλεις, γραφεία, μικροί χώροι. Το μάτι μας δεν είναι φτιαγμένο για να βλέπει τα 2 μέτρα, ούτε για να βλέπει τα 3-4 μέτρα που είναι από τον τοίχο σε τοίχο μέσα στα δωματιάκια, κλουβιά στα οποία ζούμε στις πόλεις. Το μάτι μας είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο κυνηγό που είναι έξω στη φύση. Άρα βοηθήστε με λίγο να καταλάβω. Αδρανεί ουσιαστικά ο μυς του ματιού? Όχι, προκειμένου το αντίθετο. Να μπορούμε να έχουμε τη μοιοπία στο 100%. Όχι. Ή το αντίθετο. Το αντίθετο συμβαίνει. Ο μυς, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προσαρμογή, για το ζουμάρισμα, για να βλέπει κοντά, ο ακτινοτός μυς, είναι ένας κυκλοτερής μυς στο εσωτερικό του οφθαλμού, αυτός ενεργοποιείται, υπερενεργοποιείται, υπερλειτουργεί και οδηγεί σε μια τάση ανάπτυξης μοιοπίας. Δεν σημαίνει ότι ευθύνεται αυτό, αλλά παίζει και αυτό το ρόλο του. Παλιότερα, πριν από 2 δεκαετίες περίπου, είχε εμφανιστεί στο προσκήνιο της επιστημονικής κοινότητας αυτή η θεωρία. Μετά κατέπεσε. Και οι ίδιοι εμείς υποστηρίζαμε ότι όχι, δεν τεκμηριώνεται. Τώρα αναδύεται και πάλι. Βλέπουμε ένα κύκλο, έρχεται και φεύγει. Υπάρχουν μελέτες που άλλοτε το τεκμηριώνουν, άλλοτε το καταρρύπτουν ή το απορρίπτουν. Δεν μπορούμε όμως να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο και το δεδομένο ότι η σύγχρονη ζωή και η ενεργοποίηση της όρασής μας, η προσήλωση σε μικρές αποστάσεις μπορεί, λέω, να αυξήσει την τάση και την πιθανότητα ανάπτυξης μοιοπίας. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε ακριβώς σε ορισμένα, να το πω έτσι, χαρακτηριστικά του σύγχρονου τρόπου ζωής, για παράδειγμα, βλέπουμε πολύ κοντά την οθόνη του υπολογιστή. Βλέπουμε το κινητό μας και πολλοί κόσμος μάλιστα περπατάει στον δρόμο χωρίς να παίρνει τα μάτια του από το κινητό. Αυτή λοιπόν η κατάσταση των 40-50 πόντων από τα μάτια δημιουργεί ένα άλλο σύνθεση φαινόμενο, όπου μετά δεν μπορούμε να εστιάσουμε πιο μακριά από ό,τι τους 50 πόντους. Ενώ παράλληλα δεν έχουμε μοιοπία. Πώς εξηγείται αυτό το γεγονός? Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει ακριβώς με το μηχανισμό της προσαρμογής. Είναι ένας μηχανισμός που το μάτι ζουμάρει κοντά, χαλαρώνει για μακριά. Εστιάζει κοντά, μακριά. Είναι μια γυμναστική που κάνει το μάτι. Αυτός ο μυς ενεργοποιείται συνέχεια. Δουλεύει συνέχεια από τότε που γεννιόμαστε. Όσο μικρότεροι είμαστε, τόσο μεγαλύτερη ελαστικότητα έχει. Όσο μεγαλώνουμε, αρχίζει και κουράζεται, όσο και αν τον γυμνάζουμε, και χάνει την ελαστικότητά του. Αυτό είναι που οδηγεί και στην πρεσβυοπία, ο ίδιος μηχανισμός. Αλλά πριν φτάσουμε να το καλέσουμε, να το ονομάσουμε αυθαίρετα πρεσβυοπία, είναι ακριβώς αυτό που περιγράψατε. Είναι η ελάττωση της προσαρμοστικής δυνατότητας που βλέπω μακριά, βλέπω εσάς, συνήθισα. Πάω να δω κοντά στην αρχή, λέω, εντάξει, βλέπω, καλά εγώ, είναι και θέμα ηλικίας. Ένας νεότερος δεν θα δυσκολευτεί. Προσιλώνει κοντά, δουλεύει, εργάζεται, δουλεύει στον υπολογιστή του, παίζει ένα παιχνίδι.
σηκώνει τα μάτια ώρα, του. Ίσως κάποιοι. Για πολλή ώρα, για πολλές ώρες. Λοιπόν, σηκώνει τα μάτια του μακριά και βλέπει θολά. Αργεί να χαλαρώσει το σύστημα το οποίο ήταν διαρκώς σε τάση για κοντά και πρέπει να χαλαρώσει για να δει μακριά. Είναι μια ελαστικότητα που πρέπει να έχει και όσο είναι σφιγμένο για κοντά, κάποια στιγμή πρέπει να χαλαρώσει για μακριά. Ένα κομμάτι αυτού του προβλήματος είναι το λεγόμενο eye strain, η κοπιοπία, η κούραση της όρασης κατά την χρήση του υπολογιστή ή κατά τη δουλειά του γραφείου. Είναι μία πτυχή. Είναι ένα σύνηθες σύμπτωμα με το οποίο έρχονται νέοι και μεγαλύτεροι άνθρωποι, νεότεροι έφηβοι λόγω του διαβάσματος ή παιχνίδια, τάμπλετ, κινητά, PlayStation και δεν συμμαζεύεται, μεγαλύτεροι λίγο σε ηλικία άνθρωποι εργαζόμενοι, φοιτητές κατά τη διάρκεια εξεταστικής, εργαζόμενοι κατά τη δουλειά του γραφείου, τα μάτια κουρασμένα. Αυτή η κοπιοπία έχει δύο πτυχές. Η μία είναι ακριβώς αυτό που περιγράψατε. Το στρεσάρισμα στην κοντινή όραση που πιέζει τον μηχανισμό της προσαρμογής, άρα κάνοντας διαλύματα, ανά 40 λεπτά είναι ο κανόνας των 40, βάλε την οθόνη στα 40 εκατοστά, κάνε κάθε 40 λεπτά ένα διάλειμμα για 4 λεπτά. Ο κανόνας των 40 που λέμε, και όλα αυτά ξεκινάνε μετά τα 40 πιο έντονα. Λοιπόν, τότε χαλαρώνουμε αυτή την προσαρμογή και δίνουμε ένα περιθώριο στο μάτι να επανέλθει στην ουδέτερη κατάσταση ισορροπίας έστω για λίγο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της κοπιοπίας. Το άλλο είναι η ξηροφθαλμία που είναι ένα άλλο θέμα. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να οδηγήσουν σε μια παθολογική κατάσταση στο μάτι. Είναι μια κατάσταση ενοχλητική, είναι μια νόσος εντός ή εκτός εισαγωγικών νόσος σύγχρονη. Είναι κάτι που εμείς οι ίδιοι σαν οφθαλμίατροι πολλές φορές υποτιμούμε, γιατί κλινικά βλέποντας τον ασθενή δεν βλέπουμε κάτι σοβαρό ή βλέπουμε μια ήπια ξηροφθαλμία. Ο ασθενής όμως ενοχλείται. Μπορεί να έχουμε κάνει ένα χειρουργείο, μια μεταμόσχευση που ασχολούμαι εγώ περισσότερο, ένα διαθλαστικό χειρουργείο, ένα λέιζερ, ένα λασίκ. Να είναι τέλειο, να έχουμε τις μετρήσεις τέλειες. Χαρούμενος ο γιατρός, πήγαν όλα καλά, και ο ασθενής δεν είναι χαρούμενος. Μα τι σας ενοχλεί? Να με κόβει το μάτι μου. Έλα μωρέ τώρα, σε κόβει το μάτι σου. Λάθος. Ο ασθενής ενοχλείται. Γιατί? Μπορεί να έχει κοπιοπία, μπορεί να κάνει ξηροφθαλμία, που πάλι ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας το έχει περάσει, χωρίς να είναι σαφώς έκδηλο, πλην όμως ενοχλητικό και επηρεάζει την ποιότητα ζωής. Γιατί τώρα πλέον ο στόχος μας δεν είναι να βλέπουμε. Δεν ζούμε. Να βλέπουμε καλά. Ακριβώς. Να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Το είπατε τέλεια. Να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες που είναι διαφορετικές για εσάς, διαφορετικές για μένα, διαφορετικές για αυτόν που κάνει αθλητισμό, διαφορετικές για τον πιλότο, διαφορετικές για τον άλλον που κάνει καταδύσεις, τον αθλητή, τον νέο, τον μεγαλύτερο και διαφορετικές για έναν κύριο ή κυρία μεγαλύτερης ηλικίας που έχει περιορισμένες απαιτήσεις και που με μία όραση 50% είναι ευτυχής. Άρα λοιπόν ο σύγχρονος τρόπος ζωής που επηρεάζεται από άλλες συνθήκες επηρεάζει και την επιφάνεια του ματιού και κάνει μία άτυπη ξηροφθαλμία η οποία πολλές φορές δεν διαγιγνώσκεται κατά την εξέταση στην κλινική, αν και τώρα έχουμε ένα καινούριο εργαλείο, μια καινούρια τεχνολογία που μπορεί να το κάνει, και παραπονείται ο ασθενής. Ο γιατρός δεν βλέπει τι έχει και τι κάνει, δίνει ένα τεχνητό δάκρυ. Λάθος. Άρα. Είναι ένα καινούριο κομμάτι που είναι τα λεγόμενα νοσήματα οφθαλμικής επιφάνειας. Είναι ένα τεράστιο τρέντ πλέον διεθνώς και στην Αμερικανική Ακαδημία και στην Ευρωπαϊκή. Είναι hot topic, ζεστό θέμα, κορυφαίο θέμα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Γιατί? Γιατί αυτές οι άτυπες ξηροφθαλμίες, το με κόβει το μάτι μου και δεν ξέρω γιατί και ο γιατρός μου δεν μου βρήκε τι έχω, ενώ βλέπω, αυτό είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας, επηρεάζεται από κλειστούς χώρους, από κλιματισμό, από εναλλαγές της θερμοκρασίας, από ξηρότητα λόγω του τεχνητού κλιματισμού μέσα στους χώρους, από ορμονικές μεταβολές, από φάρμακα που παίρνουμε, από χειρουργία που ενδεχομένως έχουμε κάνει, ένα λέιζερ, μυοπίαση ή οτιδήποτε. Όλοι λοιπόν αυτοί οι παράγοντες συντελούν. Το ερώτημα είναι μετά πώς θα αντιμετωπίζουμε πρακτικά. Το ερώτημα το πρώτο είναι, μπορούμε να προσδιορίσουμε τι ακριβώς φταίει? Μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε πάντα.
Υπάρχει όμως μια σύγχρονη τεχνολογία, mm-hmm. τώρα βγαίνουν καινούργια μηχανήματα, τα οποία μετρούν την οσμωτικότητα των δακρύων, που μετρούν την ποιότητα της δακρυϊκής τυβάδας, που την διαχωρίζουν σε στρώματα, το γνωρίζαμε αυτό ανατομικώς, αλλά μπορούν να μελετήσουν το κάθε στρώμα των δακρύων, για το δάκρυ δεν είναι σκέτο νερό, έχει ένα βλενώδες κομμάτι mm-hmm. που αγκαλιάζει το μάτι, έχει νερό, την υδάτινη στιβάδα, και έχει ένα λεπτό φιλμ λιπιδικής, η οποία δεν επιτρέπει την εξάτμιση. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν έχουμε καινούρια μηχανήματα, τώρα έχουν κυκλοφορήσει αυτά, τους τελευταίους 12 μήνες, που μας επιτρέπουν να αναλύσουμε αντικειμενικά, με καλή επαναληψιμότητα και ικανοποιητική αξιοπιστία, αυτές τις στιβάδες και να προσδιορίσουμε τι είναι αυτό που φταίει. Άρα, ναι. Επιτρέψτε μου λίγο να διευκρινίσω κάποια πράγματα, γιατί άλλο το τεχνικό και επιστημονικό κομμάτι και άλλο αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς οι τηλεθεατές. Ουσιαστικά λοιπόν έχετε τα εργαλεία εκείνα, τα καινούργια πλέον μέσα, τα οποία μπορούν να καταλήξουν για την ποιότητα των δακρύων του ματιού. Ακριβώς. Να μαζέψουν λοιπόν αν τα δάκρυά μας επαρκούν για να διατηρήσουν ενυδατωμένο το μάτι μας. Ναι, ναι. Σωστά. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι μια καινούργια τεχνική που έρχεται στην Ελλάδα. Πάρα πολύ καινούργια. Είναι λίγων μηνών. Τώρα, αν υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος έχει μοιοπία, για κάποιον το 0,50. Δηλαδή ο μισός βαθμός μοιοπίας μπορεί να είναι απαγορευτικό λόγω δουλειάς, αλλά για κάποιους μπορεί να είναι κάτι το οποίο το διορθώνουν με ένα μάτι ή με ένα φακό. Το ερώτημα είναι για εκείνους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη μοιοπία, 4, 5, 6, 10 βαθμούς ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Εκεί λοιπόν η επιστήμη της οφθαλμολογίας τι κάνει, με ποια μέσα έρχεται να διορθώσει το πρόβλημα αυτό? Προτιμητέα επιλογή, εφόσον μας επιτρέπει το μάτι, είναι η διαφθαλαστική χειρουργική. Mm-hmm. Αυτή είναι η καλύτερη λύση, σαφώς. Έχουμε τη λύση των γυαλιών, έχουμε τη λύση των φακών. Διαφθαλαστική χειρουργική. Στη διαφθαλαστική χειρουργική τι κάνουμε? Συνήθως παρεμβαίνουμε στον κερατοειδή, στο τζάμι του ματιού. Όπως είδαμε και πιο πριν στο animation, είδαμε ότι μεταβολή στην καμπυλότητα ή μεταβολή στο αξονικό μήκος οδηγεί στην εμφάνιση της μοιοπίας. Μπορούμε να το ξαναδούμε κιόλας, ναι. Για να έχουμε την εικόνα αυτή βεβαίως. Που περιγράφουμε. Επειδή ακριβώς. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε βεβαίως το αξονικό μήκος του ματιού, αν και είχαν γίνει παλαιότερα απόπειρες να αλλάξει το αξονικό μήκος του ματιού για να διορθωθεί η μοιοπία, παρεμβαίνουμε στο άλλο τμήμα, το οποίο είναι και πιο πρόσφορο σε εμάς, που είναι η επιφάνεια μπροστά. Η εξωτερική λοιπόν επιφάνεια. Η εξωτερική επιφάνεια, ο πρώτος φακός του ματιού. Ο κερατοειδής, που είναι το τζάμι του ματιού. Mm-hmm. Εκεί τι κάνουμε, αλλάζουμε την καμπυλότητά του. Ποια είναι η πιο σύγχρονη τεχνική για αυτό? Λέγεται femtosecond LASIK, όπου δημιουργείται μία λεπτή φλουδίτσα, κόβουμε μία λεπτή φλουδίτσα μια στην επιφάνεια του κερατοειδούς, η οποία έχει πάχος 100 μικρά, 1/10 του χιλιοστού. Αυτό γίνεται χωρίς να ακουμπάμε πλέον τον κερατοειδή, γίνεται με ένα λέιζερ, επιστημονική φαντασία, ένα laser blade, ένα laser νηστέρι, το οποίο έχει απίστευτη ακρίβεια, αξιοπιστία και ασφάλεια. Κόβει αυτή τη λεπτή φλουδίτσα, σηκώνουμε αυτό το καπάκι, να το πω απλά, και έρχεται ένα άλλο λέιζερ, ένα excimer laser, το οποίο διορθώνει ανάλογα με την τοπογραφία που έχουμε κάνει, με ειδικά μηχανήματα, ειδική τεχνολογία, διορθώνει μοιοπία και αστιγματισμό. Κλείνουμε μετά αυτή τη φλούδα, ναι. Και ο ασθενής μας μπορεί να επανέλθει στις δραστηριότητές του ακόμα και την ίδια ημέρα ή την επόμενη μέρα. Κάνουμε γιατρούς, χειρουργούς και χειρουργούν την επόμενη μέρα. Μισό λεπτάκι. Εδώ λοιπόν, καταρχάς, τι βλέπουμε σε αυτή την εικόνα? Έχουμε ενδεικτικά κάποιες εικόνες που μας δείχνουν ότι χρειάζεται σωστός, ενδελεχής, λεπτομερής έλεγχος προεγχειρητικά. Πριν φτάσουμε καν στο λέιζερ. Ακριβώς. Ενώ το λέιζερ είναι μια διαδικασία πολύ φιλική, ανώδυνη για τον ασθενή μας. Το λέιζερ κρατάει λίγα δευτερόλεπτα, η όλη διαδικασία θα κρατήσει μισή ώρα, 40 λεπτά. Φεύγει επί τόπου, πάει σπίτι του, το απόγευμα δουλεύει την επόμενη μέρα. Σαφώς με τη δέουσα προσοχή, με την προβλεπόμενη θεραπεία. Αλλά είναι μια διαδικασία πολύ φιλική, ανώδυνη για τον ασθενή. Αυτό κρύβει μια πολύ υψηλή τεχνολογία από πίσω και κυρίως κρύβει πολλή δουλειά στην μελέτη που θα κάνουμε μέχρι να φτάσουμε εκεί. Κρύβει από πίσω μελέτη τοπογραφίας, τομογραφίας, τρισδιάστατης απεικόνησης του ματιού, ray tracing αμπερομετρίας. Υπάρχει μια ολόκληρη δουλειά που πρέπει να γίνει μέχρι να αποφασίσουμε και να πούμε ποια είναι η σωστή διόρθωση, τα settings που θα βάλουμε σε αυτό το μηχάνημα, το ρομπότ, για να δουλέψει, τι είναι κατάλληλο για τον Βασίλη, τι είναι κατάλληλο. Εξατομικευμένα λοιπόν. Ακριβώς. Πλέον,
πλέον, αυτό είναι ο σωστός όρος που είπατε, όντως, την καρδιά, είναι η εξατομίκευση, το customization. Το customization το οποίο πλέον η τεχνολογία μας δίνει, η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει την ευκαιρία να το κάνουμε, όχι ότι πριν δεν το είχαμε πιο αδρά. Το είχαμε με το σκεπτικό ότι πάμε να ψωνίσουμε κουστούμι. Σε μια φόρμουλα ουσιαστικά που ταιριάζε σε 10 τύπους ανθρώπων. Πάμε λοιπόν να ψωνίσουμε κουστούμι και έχει νούμερο 48, 50, 52, 54. Υπάρχει ένα customization. Δεν θα βάλω νούμερο 60 γιατί μου είναι μεγάλο. Δεν θα βάλω 48 γιατί μου είναι μικρό. Θα πάρω το 54 που μου έρχεται. Τώρα πάμε sur mesure. Δηλαδή ακριβώς τα μέτρα του ματιού του κάθε ασθενή. Ακριβώς. Το οποίο μας δίνει λύσεις και σε ειδικές περιπτώσεις, με πιο ανώμαλους κερατοειδείς, πιο ιδιάζουσες περιπτώσεις που παλιότερα δεν μπορούσαμε να τις διαχειριστούμε, γιατί είχαμε αυτό το παίρνω το κουστούμι και λίγο το μανίκι, λίγο το πέτρο, τώρα το, ναι. Έρχεται και μαζεύω την πλάτη εκεί που θέλω, μακραίνω το μανίκι εκεί που θέλω. Υπάρχει λοιπόν ένα customized ablation, μία παραμετροποιημένη και προσαρμοσμένη διόρθωση. Αυτό γίνεται με όχι με όλα τα μηχανήματα, θέλει δουλειά από πίσω, η οποία προσαρμόζεται στον κάθε ασθενή, διορθώνει ακόμα και δύσκολα μάτια, δύσκολους κερατοειδείς, μπορεί να βελτιώσει την βέλτιστη όραση που έπιανε το μάτι. Υπάρχουν μάτια που πιάνουν 10-10%, υπάρχουν και μάτια που δεν τα πιάνουν. Εξ αρχής. Τώρα όμως μπορούμε να δώσουμε αυτό το μπουστάρισμα να πάνε λίγο παραπάνω και μας δίνει ένα ακόμα τεράστιο όπλο που είναι να μας βοηθήσει στην πρεσβειοποία. Θα φτάσουμε και στην πρεσβειοποία. Προτού όμως φτάσουμε εκεί, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε κάτι. Είπατε ότι πρώτα απ' όλα, ο προεγχειρητικός έλεγχος είναι το πιο βασικό στάδιο, ειδικά για το λέιζερ. Άρα δεν μπορεί ένας ασθενής να επισκεφτεί έναν οφθαλμίατρο την ίδια μέρα και να του πει «κάτσε να σου κάνω ένα λέιζερ». Κοιτάξτε, θεωρητικά μπορεί. Αν και ακούγεται λίγο βιαστικό. Η σωστή επιστημονική όμως προσέγγιση ποια είναι. Εάν ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος και μπορεί αυτό να γίνει ακόμα και σε μία ημέρα, γίνεται. Πρακτικά δεν γίνεται για έναν τεχνικό λόγο που έχει να κάνει με μία μέτρηση που απαιτεί κυκλοπληγία, δηλαδή τη χαλάρωση της προσαρμογής, η οποία μετά μας δυσχεραίνει, μας αποκλείει, να το πω πρακτικά, το eye tracking, την παρακολούθηση του ματιού. Είναι ένα τεχνικό κομμάτι, γι' αυτό και δεν το κάνουμε την ίδια μέρα. Ας μην δώσουμε έκταση τότε. Να μείνουμε λοιπόν σε αυτό το είπατε, ότι ο προεγχειρητικός έλεγχος ουσιαστικά είναι το α μέχρι το ζ. Σχεδόν μέχρι το ω. Μέχρι το ψ. Και το ω είναι το λέιζερ. Λοιπόν, είπατε τρισδιάστατη λοιπόν απεικόνηση, ναι, με τρεις του ματιού, προτού καν μπούμε να κάνουμε την επέμβαση με το λέιζερ. Και εδώ τουλάχιστον αποτυπώνεται ακριβώς νομίζω αυτή η οπτικοποίηση, αν θέλετε, του ματιού, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και η τριζιάστατη απεικόνηση του οφθαλμού. Πάντα ασχολούμασταν με αυτό. Είχαμε την τεχνολογία πιο βασική παλιότερα, με τοπογράφους. Τώρα έχουν μπει σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν τομογράφους, ως ιτή κερατοειδούς. Άρα υπάρχει προσομοίωση της επέμβασης πριν καν αυτή συμβεί. Και αυτό ακόμα μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει αντικειμενική, πραγματική απεικόνηση και καταγραφή όλου του ιστού του κερατοειδούς στον οποίο θα παρέμβουμε και υπάρχει και προσομοίωση της ποιότητας της όρασης, αντικειμενική καταγραφή και παραμετροποίηση της ποιότητας της όρασης που γίνεται με αμπερομετρία, ray tracing αμπερομετρία. Δηλαδή φανταστείτε μία δέσμη λέιζερ, 256 ακτίνες λέιζερ περνούν από τα διαθλαστικά μέρη. Κάνουμε ό,τι τροποποιήσεις χρειαζόμαστε, μετράμε την αντανάκλαση, να το πω απλά, και βλέπουμε αντικειμενικά πώς αντιδράσει το μάτι αν γίνει, ναι, η επέμβαση ακριβώς, αυτή. Ακριβώς. Τώρα πλέον δηλαδή όλη αυτή η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσουμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να διορθώσουμε πιο πριν με μεγαλύτερη ακρίβεια και με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Άρα, έρχεται λοιπόν ένας ασθενής ο οποίος έχει 10 βαθμούς μοιοπίας. Πριν καν ξεκινήσετε να κάνετε την εφαρμογή του λέιζερ, μπορείτε να το πείτε με ακρίβεια ότι η μοιοπία του μετά την επέμβαση θα είναι στο 2, στο 1, στο 3. Μπορούμε να πούμε, να του περιγράψουμε το τι να περιμένει μετά. Πόσο μπορούμε να του διορθώσουμε από τη μοιοπία του, τι ποιότητα όρασης έχει τώρα, τι ποιότητα όρασης θα έχει μετά. Μπορούμε να επιλέξουμε τεχνική.
Μπορούμε να επιλέξουμε προσέγγιση. Μπορούμε να του πούμε τι εύρος μπορούμε να διορθώσουμε. Άλλοτε μπορούμε να το διορθώσουμε όλο στις εξαιρετικά υψηλές μοιοπίες, άλλοτε ίσως όχι όλο. Μπορούμε να του πούμε αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε και στην κοντινή όραση. Μπορούμε να του πούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε από θέμα αστιγματισμού. Mm-hmm. Μπορούμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε διαφορετικές τεχνικές λέιζερ ή να πάμε σε μια άλλη τεχνική, ανάλογα με την ηλικία και ανάλογα με το ύψος της μοιοπίας ή υπερμετροπίας, που είναι το χειρουργείο, το διαθλαστικό χειρουργείο σε ένα άλλο τμήμα του ματιού, που δεν είναι πλέον ο κερατοειδής στο τζάμι, αλλά είναι πιο πίσω ο φακός. Πιο βαθύ. Ναι. Ουσιαστικά όμως το λέιζερ ενδείκνεται για κάθε περίπτωση, δηλαδή... Όχι. Από τι εξαρτάται? Όχι, και αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο, γιατί... μια προσέγγιση σούπερ μάρκετ πιο λαϊκίστικη δεν είναι ωραία και δεν είναι πραγματική. Δεν έχει να κάνει έναν ωραίο ή όχι, δεν είναι πραγματικό. Δεν είναι όλα τα πράγματα για όλους. Έχει τύχει να μου έρθει ασθενής από το εξωτερικό, όχι μόνο σε μένα, προφανώς και συναδέλφους, αλλά εγώ το θυμάμαι γιατί ήταν η πρώτη φορά, αποφασισμένος να κάνει λέιζερ. Τον είχαν δει, Έλληνας, ζούσε μόνιμα στο εξωτερικό. Τον είχαν δει συνάδελφοι και εκεί πέρα, είχαν κάνει προφανώς κάποιον έλεγχο. Δεν λέω τη χώρα από που ήρθε, πολύ υψηλού επίπεδου. Ναι, λέει, μου πάνε, λέει, να κάνω λέζερ. Κάνουμε τον έλεγχο, δεν ήταν κατάλληλος. Η πιθανότητα να μην είναι κατάλληλος ένας νέος υγιής είναι πάρα πολύ μικρή. Αλλά υπάρχει. Όταν κάνεις τον πλήρη έλεγχο, υπάρχουν δυστυχώς ή και ευτυχώς για τους ιδίους, κάποιοι οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι υποψήφοι, σε ποσοστά δηλαδή, κάτω του 5%. Μπορεί να έχουν μία ανομαλία στον κερατοειδή, μία προδιάθεση να εμφανίσουν εκτασία. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν κερατόκονο, που θα τι μιλήσουμε είναι, μετά. Τι είναι η εκτασία? Η εκτασία είναι μία παραμόρφωση, μία ελαστική και που καταλήγει σε πλαστική παραμόρφωση του κερατοειδούς, του τζαμιού του ματιού, που εμφανίζει μία τάση να ξεχυλώνει, να το πω πιο λαϊκά, να αυξάνει την καμπυλότητά του και να λεπταίνει. Μάλιστα. Έχει να κάνει με τη δομή, με την κατασκευή, mm-hmm. με το κολαγόνο. Είναι γενετική γονιδιακή αυτή η προδιάθεση. Βγαίνουν τώρα καινούρια τεστ, τα οποία θα είναι διαθέσιμα και θα μπορούμε να τα κάνουμε σε όλους τους ασθενείς, με σκοπό να προλάβουμε ίσως κάποιες τέτοιες παραμορφώσεις. Τέλος πάντων, αυτός ο συγκεκριμένος ασθενής, όπως και άλλοι, δεν ήταν κατάλληλος υποψήφιος. Ήρθε με σκοπό να κάνει το χειρουργείο και του λέω, όχι. Δεν θα το κάνουμε γιατί προέχει η ασφάλειά σας. Κάποιος θα έλεγε ότι απογοητεύτηκε, όμως mm-hmm. ένας υψηλού επίπεδου ασθενής, ο οποίος είναι διαβασμένος, είναι μελετημένος. Καταλαβαίνει προφανώς. Καταλαβαίνει και τώρα πλέον ο σύγχρονος ασθενής είναι διαβασμένος. Και μας αρέσει αυτό. Μας αρέσει να κουβεντιάζουμε σε υψηλό επίπεδο, μας αρέσει ο ενημερωμένος πληροφορημένος και ελπίζουμε όχι πάρα πληροφορημένος ασθενής, γιατί σαφώς στη σύγχρονη κοινωνία έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία, ελπίζουμε να είναι όσο και πιο αντικειμενική γίνεται, αλλά δυστυχώς δεν είναι πάντα. Ο πληροφορημένος ασθενής λοιπόν, ο όριμος ασθενής, καταλαβαίνει τι μπορεί, τι δεν μπορεί, και κυρίως τι να περιμένει, και εκεί είναι η κουβέντα που κάνουμε. Όμως, στο σύνολο, όλο και περισσότεροι μπορούν να κάνουν που παλιότερα δεν μπορούσαν. Άρα λοιπόν, ψηλές μοιοπίες μπορούμε τώρα να τις διορθώσουμε, ενώ παλιότερα δεν μπορούσαμε, είναι ειδικές τεχνικές. Ψηλούς αστιγματισμούς μπορούμε να τους διορθώσουμε, ενώ παλιότερα δεν μπορούσαμε. Ψηλές υπερμετροπίες μπορούμε να τις διορθώσουμε, ενώ παλιότερα δεν μπορούσαμε. Πρεσβυοπίες μπορούμε να τις ακουμπήσουμε και να τις βοηθήσουμε, ενώ παλιότερα δεν μπορούσαμε. Άρα το εύρος ανοίγει, ανοίγει, η επιτυχία αυξάνεται, οι επιλογές προς τους ασθενείς πολλαπλασιάζονται. Πάντα όμως θα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι, δεν είναι ενδεδειγμένοι. Σας άκουσα όμως προσεκτικά και κυρίως αναφερθήκατε σε ψηλές μοιοπίες, ψηλές πρεσβυοπίες κλπ. Γιατί αυτή η παράμετρος, το ψηλό, δηλαδή το υπερμεγέθες αν θέλετε μιας κατάστασης, το λέιζερ ας πούμε δεν προβλέπεται σε μια περίπτωση, να το πω έτσι, 3-4 βαθμών μοιοπίας σε έναν ασθενή? Στις χαμηλές μοιοπίες τα πράγματα είναι πιο εύκολα, πιο ασφαλή, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε. Μάλιστα. Στις υψηλές, χθες είχα μία ασθενή 16 βαθμούς μοιοπίας. Δεν παίρνει λέιζερ. Για πολλούς λόγους που... Ναι. Κατασκευαστικό, είναι μία εκφυλιστική μοιοπία. Είναι. Άρα οι υψηλές μοιοπίες δεν είναι αυτές οι οποίες μπορούν να αποδώσουν καλύτερα με το λέιζερ? Λοιπόν, αυτό λίγο θέλω να... Οι υψηλές μοιοπίες σαφώς και καρπώνονται ένα πολύ μεγαλύτερο πλεονέκτημα με το λέιζερ. Η ψηλή είναι πάνω από 6 διοπτρίες. Ο ασθενής με τις 6 διοπτρίες θα αλλάξει η ζωή του
κεφαλαιοδός κατά κράτος μετά το λέιζερ και στις 8 και στις 10. Υπάρχει όμως ασθενής που μπορεί να έχει 12 βαθμούς, να μπορεί ο κερατοειδής του να επιτρέπει τη διόρθωση. Υπάρχει όμως και άλλος που δεν επιτρέπει και μπορεί να μην επιτρέπει ούτε στους 10 ούτε στους 8. Η μελέτη αυτή που θα κάνουμε θα μας δείξει εάν επιτρέπει, με ποιο τρόπο, με ποια τεχνική, μάλιστα, με ποιο μηχάνημα. Και αν δεν μπορούμε με το λέιζερ, έχουμε και άλλες επιλογές. Όπως? Όπως. Ανάλογα με την ηλικία, ανάλογα με τη διάβγεια των διαθλαστικών μέσων, τη ray tracing αμπερομετρία που έχει μπει πια στη ζωή μας, σύγχρονη τεχνολογία, προϋπήρχε, αναβίωσε, εξελίχθηκε, τη διάβγεια του κρυσταλλοειδούς φακού που είναι στο εσωτερικό του ματιού, μπορούμε να διαλέξουμε μία άλλη, και την ηλικία σαφώς του ασθενούς, μπορούμε να διαλέξουμε μία άλλη προσέγγιση, η οποία μας λύνει τα χέρια σε πολλά πράγματα και η οποία εξελίσσεται και υιοθετείται όλο και πιο ευρέως πλέον σήμερα και είναι η λεγόμενη διαθλαστική αντικατάσταση του ενδοφακού. Μάλιστα, η οποία συμβαίνει με ποιον τρόπο? Αντί λοιπόν να χειρουργήσουμε την επιφάνεια του ματιού, το τζάμι με λέιζερ, μπαίνουμε στο εσωτερικό του ματιού, αφαιρούμε τον φακό, τον εσωτερικό, που είναι ένα δισκάκι σαν φακί, φανταστείτε, ένας αμφίκυρτος δίσκος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προσαρμογή, για το μακρινό κοντινό. Το zoom ουσιαστικά. Το ζουμάρισμα ακριβώς. Ναι. Το βγάζουμε και βάζουμε ένα τεχνητό ένθεμα στο εσωτερικό του ματιού, το οποίο μπορεί να διορθώσει την μοιοπία, η υπερμετροπία, τον αστιγματισμό, την πρεσβυοπία και τον μελλοντικό καταράκτη. Και όλα αυτά, γιατί με συγχωρείτε, επειδή το μάτι μας είναι πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο όργανο υψηλής τεχνολογίας, να μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω. Πώς ακριβώς γίνεται η πρόσβαση σε αυτή την περίπτωση? Γίνεται με μια τεχνική σαν του καταράκτη, τη σύγχρονη τεχνική του καταράκτη, με μια μικρή τομή που κάνουμε, δύο μικρές τομές. Μία έχει εύρος 1 χιλιοστού και η άλλη 2 χιλιοστών, δεν παίρνουν ούτε ράματα ούτε τίποτα. Σαν λαπαροσκοπική χειρουργική, να το πω όπως έχει, πιο προσιτό, ας πούμε, πιο φιλικό για τον κόσμο. Αλλά φανταστείτε με πάρα πολύ λεπτά εργαλεία, τα οποία περνούν μέσα από αυτό το 1 ή 2 χιλιοστά. Σαφώς. Αυτή είναι και η σύγχρονη τεχνική του καταράκτη, έτσι, δεν απέχει σαν φιλοσοφία. Προσεγγίζουμε το εσωτερικό του ματιού, θρηματίζουμε, αναρροφούμε τον φακό και βάζουμε αναδιπλωμένα μέσα έναν τεχνητό ενδοφακό, ο οποίος μένει εκεί για πάντα. Όμως, τόσο η τεχνική που χρησιμοποιούμε, όσο και κυρίως η τεχνολογία του ενθέματος που βάζουμε μέσα του φακού, μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το εύρος των προβλημάτων. Άρα, με ένα χειρουργείο, με μία παρέμβαση, να διορθώσουμε μοιοπία ή υπερμετροπία, αστιγματισμό, πρεσβυοπία, πολλαπλές λοιπόν, και καταράκτη. Όλα μαζί, όλα σε ένα. Δεν είναι κάτι καινούριο, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Εξελίσσεται όμως η τεχνολογία, μπαίνουν καινούρια τέτοια ενθέματα, καινούργιοι τέτοιοι ειδικοί φακοί στη φαρέτρα μας, οι λεγόμενοι EDOF, Enhanced Depth of Focus, οι οποίοι δεν είναι ακριβώς, ενώ έχουμε συνηθίσει και είναι πιο φιλικό να τους παρομοιάζουμε με τους προϋπάρχοντες πολυεστιακούς φακούς ή ενδοφακούς, πολυεστιακός, εξοικειωμένοι όλοι οι ασθενείς με την ορολογία αυτή. Ένας φακός μας επιτρέπει να βλέπουμε μακριά, ενδιάμεσα, κοντά. Όταν βάζαμε αυτούς τους φακούς που είχαμε ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία και παραπάνω, δημιουργούσαν κάποια δυσφοτοπικά φαινόμενα, κάποια δυσκολία τη νύχτα, επειδή στηρίζονται σε μια τεχνολογία, ας πούμε, ομόκεντρων δακτυλίων που μας επιτρέπουν από ένα δαχτυλίδι να δούμε κοντά, από ένα άλλο δαχτυλίδι να δούμε ενδιάμεσα, από ένα άλλο δαχτυλίδι να δούμε μακριά. Αυτό εξελίχθηκε, πλέον δεν υπάρχει αυτό. Αλλάζει η διαθλαστικότητα του ίδιου του ενθέματος με έναν άλλο τρόπο και δίνει αυξημένο βάθος πεδίου με πιο ομαλή μετάβαση από το μακρινό στο ενδιάμεσο και στο κοντινό, χωρίς ξεκάθαρες τέτοιες ζώνες. Ομαλά αυξάνεται το βάθος πεδίου και μπορεί πιο άνετα, χωρίς δυσκολία, ο ασθενής μας, βάζοντας αυτό το ένθεμα, να βλέπει με τον ίδιο φακό, χωρίς επιπρόσθετα γυαλιά, μακριά, ενδιάμεσα, κοντά. Λύνουμε δηλαδή με έναν φακό, once and for all, με ένα φακό, και προϋπάρχουσα μοιοπία, αστιγματισμό, υπερμετροπία και την πρεσβυοπία, πρακτικά απαλλάσσοντας
τον ασθενή μας από τα γυαλιά για τη συντριπτική, για τη συντριπτική πλειοψηφία των καθημερινών του δραστηριοτήτων. Αν τώρα έχει κάτι πολύ υψηλές απαιτήσεις σε κάποιες περιπτώσεις, okay. Δεν είναι όλοι οι ασθενείς κατάλληλοι γι' αυτό. Δεν είναι Μάλιστα. όλοι οι ασθενείς μας. Mm-hmm. Αλλά αυτοί που είναι κατάλληλοι καρπώνονται ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Λοιπόν, ωραία όλα αυτά. Το ερώτημα είναι, πρώτον, αναφερθήκατε σε δύο πολύ μικρές τομές. Πόσος χρόνος απαιτείται για να μπορέσει το μάτι να επανέλθει στην αρχική του λειτουργική κατάσταση και βεβαίως να αποκατασταθεί το όποιο τραύμα μπορεί να υπάρχει στο μάτι? Επουλώνει μέσα σε 1 με 2 μέρες. Οπότε τα αποτελέσματα είναι άμεσα. 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 Έχουμε ασθενείς που την επόμενη μέρα βλέπουν πάρα Δεύτερο, πολύ καλά. Βάζουμε λοιπόν ένα τέτοιο φακό στο μάτι μας μέσα. Υπάρχει ημερομηνία λήξης για αυτό το ένθεμα? Θεωρητικά, τυπικά και πρακτικά όχι. Άρα λοιπόν, εφόσον το βάλουμε, παραμένει. Είναι πολύ σημαντικό, διότι κάποια στιγμή μπορεί κάποιος να πει ότι μα θα το έχω για 10 χρόνια, μετά θα ξανακάνω την ίδια επέμβαση να βάλω κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται. Αλλά αυτό που λέτε είναι πολλά υποσχόμενο και σίγουρα, να το πω έτσι, λύνει και τα χέρια του ασθενή, ίσως και εις βάρος εισαγωγικά του οποιοδήποτε γιατρού αύριο μεθαύριο. Ο σκοπός μας είναι να υπηρετούμε την ποιότητα της ζωής και της όρασης των ανθρώπων μας. Επομένως, διαχωρίζουμε το λέιζερ για ορισμένες περιπτώσεις, η επέμβαση και η αντικατάσταση του συγκεκριμένου φακού πιο βαθιά μες στο μάτι, για άλλες περιπτώσεις, οι οποίες βεβαίως μπορεί να καλύψουν μια γκάμα προβλημάτων. Σαφώς. Τώρα, θέλω να ξαναγυρίσουμε λίγο στο λέιζερ. Αυτή η επέμβαση πονάει? Δεν είμαστε σαδιστές, ούτε ιεροεξετάστες. Προφανώς και δεν είστε, αλλά κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί. Μα τώρα θα βάλω ένα λέιζερ στο μάτι μου, πόσο καιρό θα κάνει αυτό το πράγμα να αποκατασταθεί? Μπορώ, ας πούμε, να κοιτάξω στο φως, μπορεί να φοράω γυαλιά? Όλοι αναρωτιόνται και εγώ θα αναρωτιόμουν και θα ήταν η πρώτη ερώτηση που κάνει: γιατρέ, πονάει? Πονάει, γιατρέ, θα πονέσω? Λοιπόν, δεν πονάει, σαφώς. Χρησιμοποιούμε τοπική αναισθησία. Και στα δύο παρεπιπτόντως, μάτια ή και στο ένα και μετά στο άλλο? Λοιπόν, τα λέιζερ της μυοπίας προτιμάμε να τα κάνουμε και στα δύο μάτια την ίδια μέρα, στο ίδιο χειρουργικό session, γιατί είναι πιο βολικό, πιο φιλικό, εξυπηρετεί, βοηθάει. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά μπορούμε να τα κάνουμε και ξεχωριστά. Συνήθως τα κάνουμε μαζί. Δεν πονάει, γίνεται με τοπική αναισθησία, γίνεται με σταγόνες, κρατάει λίγη ώρα. Η ενόχληση μετά το χειρουργείο, μιλάμε για ένα femto LASIK, για αυτό τον τύπο του χειρουργείου, γιατί υπάρχουν και άλλα χειρουργεία. Αυτός ο τύπος που είναι ο πιο σύγχρονος και κατάλληλος για την πλειονότητα των περιπτώσεων, έχει μία αίσθηση ήπια ξένου σώματος, σαν να μπήκε μια βλεφαρίδα μέσα, η οποία κρατάει λίγες ώρες μετά το χειρουργείο. Με το που θα γυρίσει ο ασθενής στο σπίτι, θα ξεκουραστεί, θα ξυπνήσει το απόγευμα να ξεκουραστεί λίγο το μεσημέρι, ήδη θα διαπιστώσει την τεράστια βελτίωση της όρασής του, η οποία είναι άμεση, αντιληπτή από την πρώτη ημέρα, με ελάχιστα έως μηδαμινή ενόχληση. Πρακτικά δεν καταλαβαίνει ότι έχει χειρουργηθεί. Είναι τόσο φιλική για τον ασθενή αυτή η τεχνική, που είναι όντως θεαματική, εντυπωσιακή. Έρχονται ήδη οι ασθενείς και μας λένε: καλά αυτό ήταν και γιατί δεν το είχα κάνει τόσα χρόνια. Δεν το λέω, δεν είμαι από αυτούς που τους αρέσει να υπερβάλλουν, ούτε να εξοραίζουν. Όσοι με γνωρίζουν το ξέρουν αυτό. Αλλά αυτό είναι το feedback που έχουμε από τους ασθενείς. Εγώ δεν το έχω κάνει γιατί βλέπω καλά. Θα το έκανα όμως. Δηλαδή, δεν θα με φόβιζε να κάνω κάτι τέτοιο. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα με μηδέν σχεδόν, με μηδαμινή ενόχληση. Αποτελέσματα ουσιαστικά όμως έχει και στην πρεσβυοποία και μάλιστα απευθυνόμαστε σε ασθενείς, οι οποίοι βεβαίως είναι μιας μεγαλύτερης ίσως ηλικίας ή πιο κουρασμένα μάτια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρεσβυοπία. Αυτό είναι ένα επίσης ενδιαφέρον θέμα, ένα hot topic. Πρεσβυοπία και λέιζερ. Έχουν γίνει πολλές απόπειρες να διορθώσουμε την πρεσβυοπία με το λέιζερ, λιγότερο ή περισσότερο επιτυχής. Το καινούριο trend έχει ως εξής, το οποίο δουλεύει καλά. Διορθώνουμε όποια αμετροπία υπάρχει, μυοπία, υπερμετροπία, υπερδιορθώνουμε λίγο το ένα μάτι βοηθώντας το στην κοντινή όραση, κάνουμε το λεγόμενο mini monovision, η modest monovision, και παρεμβαίνοντας στον αλγόριθμο διόρθωσης, customized, προσαρμοσμένο, προσωποποιημένο, τροποποιημένο για τον ασθενή. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Δεν έχει έχει στανταριστεί, ξέρουμε πώς να το κάνουμε, αλλά δεν έχει στανταριστεί και πατενταριστεί σαν τρόπο, σαν μέθοδος χειρουργική. Οπότε παρεμβαίνουμε. Είναι κάτι πολύ καινούριο. Ελάχιστη, πολύ καινούριο.
μπορούμε να αυξήσουμε τεχνητά το βάθος πεδίου, δίνοντας βοήθεια σημαντική στην κοντινή όραση, χωρίς να θυσιάσουμε τη μακρινή. Άρα, πρακτικά λοιπόν, ο ασθενής που θα έρθει με πρεσβειοπία, πώς θα φύγει από το ιατρείο έχοντας ήδη υποβληθεί σε λέιζερ? Τι είναι εκείνο το οποίο κερδίζει? Θα βλέπει μακριά και κοντά, πολύ έως πάρα πολύ καλά, όχι τέλεια, πολύ έως πάρα πολύ καλά, χωρίς γυαλιά, για αρκετά χρόνια. Σε 10 χρόνια μπορεί να χρειαστεί ένα γυαλί. Βοηθήστε με λίγο να προσδιορίσουμε από το 1 έως το 10, από την κλίμακα του 1 έως το 10, τι σημαίνει το πολύ καλά? Σημαίνει, συνήθως μου αρέσει να χρησιμοποιώ ένα παραλληλισμό, ο οποίος έχει ως εξής. Αμέσως μετά το χειρουργείο, οι υπερμέτροπες συνήθως βλέπουν εντυπωσιακά καλά κοντά, δηλαδή τόσο καλά που δεν είχαν δει ποτέ τους. Ένα 45-50 υπερμέτροπας πρεσβείοπας βλέπει, είναι τόσο ενθουσιασμένος αμέσως μετά το λέιζερ, αμέσως μετά δηλαδή το ίδιο απόγευμα, που δεν το πιστεύει. Θυσιάζει όμως λίγο τη μακρινή του όραση που του φαίνεται λίγο πιο θαμπή. Δίνει χρόνο, δηλαδή από το 1 στο 10 η μακρινή του όραση έπεσε στο 8. Δίνει όμως χρόνο στον εγκέφαλό του, που λέγεται νευροπροσαρμογή, να προσαρμοστεί στον καινούριο τρόπο όρασης, να αναδιαταχθούν, να ανασυνταχθούν η συνέργεια μεταξύ των δύο ματιών, η συνεργασία και η προσαρμογή, να χαλαρώσει η προσαρμογή. Οπότε, με βάση τις μελέτες, περίπου στον 1 έως 3 μήνες έχει προσαρμοστεί στον καινούριο τρόπο όρασης και τότε πιάνει πάλι το 100% της όρασης του. Θέλει λίγο χρόνο και ο εγκέφαλος. Μια γύμναση κατά κάποιο τρόπο. Όλα θέλουν τον χρόνο τους. Όλα θέλουν τον χρόνο τους να προσαρμοστούν σε μια καινούρια κατάσταση. Δύο μάτια, ένα ζευγάρι μάτια, είχε μάθει να βλέπει κάπως για 40-50 χρόνια. Και τώρα του λέμε να βλέπει διαφορετικά. Θέλει λίγο τον χρόνο του. Αυτό βέβαια είναι μια κατάσταση στην οποία μπορούμε να επανέλθουμε. Τι γίνεται όμως όταν ερχόμαστε σε μια παθολογική κατάσταση και συγκεκριμένα αναφέρουμε στον κερατόκονο? Είναι μια άλλη παθολογία του ματιού και θα τη δούμε εδώ ακριβώς, όπου πλέον ο μπροστινός φακός, όπως είπατε νωρίτερα, παρουσιάζει ένα εξόγκωμα, μια προεξοχή. Ο κερατόκονος είναι πράγματι μια πάθηση. Είναι μια πάθηση συχνή στην Ελλάδα, συχνή στο μεσογειακό χώρο, στην Ανατολική Μεσόγειο, σε όλους τους λαούς. Γονιδιακό. Είναι μια πολυπαραγοντική, πολυγονιδιακή πάθηση, η οποία παρατηρεί, είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε εκεί, οδηγεί σε μια παραμόρφωση λόγω κακής ποιότητας του κολαγόνου, του δομικού υλικού που έχει το τζάμι του ματιού, το στρώμα του κερατοειδούς, και το οποίο οδηγεί σε μια παραμόρφωση του τζαμιού του ματιού με άμεσο αντίκτυπο, όπως βλέπουμε εκεί στην προσομοίωση, στην ποιότητα της όρασης. Έχουμε λοιπόν ανώμαλη παραμόρφωση, γιατί μια παραμόρφωση στην όραση έχουμε και από μια μοιοπία ένα αστιγματισμό. Εδώ έχουμε ανώμαλο αστιγματισμό, έχουμε ανώμαλη κατανομή της επιφάνειας του κερατοειδούς και έχουμε παραμορφώσεις και αλλοιώσεις οι οποίες δεν μπορούν να διορθωθούν με ένα γυαλί. Μάλιστα. Έχουμε αστιγματισμό που μεταβάλλεται ως προς το μέγεθος και ως προς τον άξονα. Έχουμε μοιοπία που μπορεί να αυξάνεται διαρκώς. Έχουμε συμπτώματα άλλοτε ξεκάθαρα και άλλοτε συγκαλυμμένα στα πλαίσια αυτής της παραμόρφωσης του κερατοειδούς. Συνεπώς, ο κερατόκονος μπορεί να αποτελέσει μία αιτία για πρεσβειοπία, μοιοπία, αστιγματισμό? Είναι μία αιτία που μπορεί να αυξήσει τη μοιοπία, που μπορεί να αυξήσει και να μεταβάλει τον αστιγματισμό. Τυχαίνει όμως να μην κάνει και τίποτα από όλα αυτά. Να τα κάνει σε πολύ μικρό βαθμό, με αποτέλεσμα να μην γίνονται αντιληπτά από τον ασθενή, να μην γίνονται αντιληπτά ούτε από τον γιατρό. Δεν είναι κάτι τόσο οφθαλμοφανές και πρόδειλο. Δεν είναι κάτι... Πάμε να δούμε μαζί, γιατρέ, τα συμπτώματα για να κατανοήσουμε λίγο πώς λοιπόν μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι ίσως δεν είναι μία μοιοπία ή πρεσβειοπία. Σωστά, και είναι σημαντικό αυτό, γιατί ξεκινώντας από το ότι είναι συχνός ο κερατόκονος, κάποτε λέγαμε για έναν στους 2.000, το κατεβάσαμε στον έναν στους 1.000, το έχουμε κατεβάσει στον έναν στους 500. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι μπορεί να είναι... Αρκετά υψηλό λοιπόν το ποσοστό. Είναι ψηλό, ψηλό στον Ανατολικό Μεσογειακό χώρο, ψηλό στην Ελλάδα. 3 στους 4 δεν το ξέρουν, δεν έχουν διαγνωστεί.
Συχνή λοιπόν εναλλαγή γυαλιών. Είναι ο ασθενής ο οποίος μετά τα 18, ενώ θα έπρεπε λίγο να έχει στανταριστεί η μοιοπία του, άλλαξα γυαλί, ξανάλλαξα γυαλί, γιατί δεν είμαι ευχαριστημένος με το γυαλί, ενώ ο γιατρός μου με προσέχει, ενώ ο οφθαλμίατρος. Δεν μπορεί να αλλάζω συνέχεια γυαλί, να αλλάζω συνέχεια αστιγματισμό. Αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια θολή όραση, κεφαλόπονους, κεφαλαλγίες και ερεθισμό των ματιών. Θολή όραση φορώντας τα γυαλιά. Ενώ έβαλα το γυαλί, έβαλα το καινούριο μου γυαλί και πάλι δεν τα βλέπω καλά. Τι βλέπω? Βλέπω στο φως απέναντι μία άλλο, ένα δαχτυλίδι, βλέπω ουρά. Η ουρά που το λέμε κόμη από τον κομίτη, από το μαλλί δηλαδή, αυτή η κόμη είναι διεθνής ορολογία, αυτή η ουρά που βλέπω από κάτω δείχνει την ασυμμετρία του κερατοειδούς, του τζαμιού του ματιού, που δεν μπορεί να διορθωθεί ό,τι γυαλί κι αν βάλω μετά. Μάλιστα. Άρα και με το γυαλί το καινούριο η όρασή μου εξακολουθεί να είναι θολή. Και το κεφάλι μου πονάει γιατί προσπαθώ να προσαρμοστώ. Δεν σημαίνει όταν έχω η κεφαλαλγία ότι έχω κερατόκονο. Αλλά όλα αυτά είναι άτυπα συμπτώματα τα οποία πρέπει να υποψιάσουν τον οφθαλμίατρο και να στείλει σε ειδικές εξετάσεις. Υπάρχουν και άλλα συμπτώματα. Πάμε βέβαια στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ, να δούμε τα υπόλοιπα συμπτώματα. Αυξημένη φωτοευαισθησία. Και άλλες ασθένειες, φυσικά, παθήσεις μπορούν να το κάνουν, αλλά έχουμε αυξημένη φωτοευαισθησία. Ενοχλεί το πιο έντονο φως. Η οπτική οξύτητα επίσης βλέπουμε ότι μειώνεται. Με οποιοδήποτε τρόπο. Και όλα αυτά τα προβλήματα διωγγώνονται τη νύχτα. Διωγγώνονται στο αμυδρό φως και στο νυχτερινό φως και τη νύχτα για δύο λόγους, γιατί μεγαλώνει η κόρη και γιατί έχουμε φώτα, πηγές φωτός, οι οποίες έρχονται κατευθείαν με στο μάτι. Να δούμε λίγο επιγραμματικά και τα υπόλοιπα, παρακαλώ. Δυσανεξία λοιπόν στους μαλακούς φακούς επαφής, άρα προφανώς το μάτι μας δεν... Ο μαλακός φακός επαφής, ενώ είναι μία λύση για τον αρχόμενο ήπιο κερατόκονο, όταν ο κερατόκονος εξελίσσεται, δεν είναι κατάλληλος και έχουμε άλλη τεχνολογία φακών επαφής, υβριδικούς, ημίσκληρους, σκληρικούς, μίνι σκληρικούς, που μπορούν να βελτιώσουν κατακόρυφα την ποιότητα της όρασης σε κερατοκονικούς ασθενείς και ασθενείς με ανώμαλους κερατοειδείς. Μάλιστα. Και βλέπουμε τώρα και στην επόμενη κάρτα ότι το βασικό είναι... Άλλος, μονόφθαλμη διπλοπία ή ακόμη και παραθλάσσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το αναφέραμε πριν. Είναι αυτά ακριβώς που περιγράψαμε. Ανώμαλος αστιγματισμός που δεν διορθώνεται με γυαλιά και απότομη μείωση της όρασης λόγω ίδρωπα. Εκεί είναι αυτό που δεν θέλουμε να φτάσουμε. Και εκεί είναι η καμπάνια, ας πούμε, που κάνουμε σαν οφθαλμίατροι σε συνεργασία με τους παιδιάτρους, γιατί αυτό ξεκινάει από την εφηβεία. Εκεί λοιπόν πρωτοπαρουσιάζεται το σύμπτωμα του κερατόκονου. Δεν παρουσιάζεται το σύμπτωμα, αλλά εκεί ξεκινάει, εμφανίζεται και αρχίζει να εξελίσσεται. Έχουμε παιδιά νέους, 12, 14, 15 ετών, που έχει μπει ευτυχώς η διάγνωση. Όσο πιο νωρίς μπει η διάγνωση, τόσο καλύτερη όραση έχουμε. Προλαμβάνεται δηλαδή με μια κοινή οφθαλμολογική εξέταση ο κερατόκονος. Τι χρειάζεται λοιπόν? Για τη διάγνωση χρειάζεται μία εξέταση που λέγεται τοπογραφία, που είναι η απεικόνιση της επιφάνειας του κερατοειδούς. Σαφώς μπορούμε να το πάμε και ένα και δύο και τρία βήματα πιο πέρα, την τοπογραφία να την κάνουμε τομογραφία, να την κάνουμε αμπερομετρία και να μελετήσουμε τον κερατόκονο εν λεπτομερία. Ασχολούμαστε και εμένα, είναι η εξειδίκευσή μου αυτή, και στο κέντρο μας ασχολούμαστε με αυτό, να το δούμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες, με αποτέλεσμα και η παραμικρή μεταβολή και εξέλιξη να ανιχνευθεί εγκαίρως. Μάλιστα. Αλλά και μία απλή τοπογραφία κερατοειδούς, σαφώς μια εξειδικευμένη εξέταση, αλλά εύκολη, γρήγορη, ανώδυνη, ανέμακτη, φιλική, είναι ένα από τα βασικά screening που προτείνουμε, κατά την ταπεινή μου άποψη, ειδικά στον ελληνικό πληθυσμό, να γίνεται έστω μία φορά σε όλους τους νέους από 15 μέχρι 35. Μάλιστα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση, αυτό το πρόβλημα εφίσταται. Και κάποιος έχει λοιπόν κερατόκονο. Τι κάνει? Όταν μπει η διάγνωση, ξεκινάει η στενή παρακολούθηση. Αν δούμε μεταβολή, παρεμβαίνουμε. Έχουμε λοιπόν δύο κομμάτια. Το ένα είναι το κλινικό κομμάτι, η πάθηση, το πρόβλημα. Ο κερατοειδής που τσαλακώνει, να το πω απλά, που παραμορφώνεται. Και έχουμε και το θέμα της όρασης. Γιατί αυτό που νοιάζει το βασίλειο ασθενή είναι ότι δεν βλέπει καλά. Ή ότι παραδόξως βλέπει καλά ή ικανοποιητικά ή αυτό που εκείνος θεωρεί καλά, γιατί είναι υποκειμενικό, μολονότι υπάρχει ο κερατόκονος. Το πρόβλημα το δικό μου, σαν γιατρός,
Είναι, έχω μία πάθηση μπροστά μου, η οποία δυνητικά εξελίσσεται και δεν επιτρέπεται στον 21ο αιώνα με την τεχνολογία που έχουμε να καταλήξουμε στον ίδρωπα, να καταλήξουμε σε μία μεταμόσχευση. Ναι, με βολεύει γιατί μεταμόσχευσεις κάνω, αλλά όχι, δεν επιτρέπεται. Και δεν επιτρέπεται σε μία χώρα σαν την Ελλάδα που έχουμε αυξημένο μεν ποσοστό κερατοκόνου, αλλά έχουμε πολύ υψηλή τεχνολογία. Είμαστε πρωτοπόροι στις σύγχρονες τεχνικές διόρθωσης αντιμετώπισης του κερατοκόνου. Είμαστε πρωτοπόροι παγκοσμίως. Υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι οι οποίοι έχουν αναπτύξει τεχνικές και τις οποίες και εμείς χρησιμοποιούμε και εξελίσσουμε αντίστοιχα. Πρωτοπόροι παγκοσμίως στην αντιμετώπιση και διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Άρα, εάν αφαιθεί ο κερατόκονος, δεν διαγνωστεί εγκαίρως ή διαγνωστεί πλέον σε ένα προχωρημένο στάδιο, το επόμενο λοιπόν στάδιο αντιμετώπισης ποιο είναι? Η πρώτη επιλογή στην αντιμετώπιση του εξελισσόμενου, του δυναμικού δηλαδή κερατοκόνου, είναι το πάγωμα της κατάστασης. Αυτό λέγεται με μια τεχνική που λέγεται cross-linking, διασύνδεση κερατοειδούς, με έναν μηχανισμό ο οποίος οδηγεί, καταλήγει στην ενίσχυση του κερατοειδούς, την αύξηση της στιβαρότητος του κερατοειδούς, που δεν του επιτρέπει πλέον να παραμορφωθεί περαιτέρω. Mm-hmm. Είναι μια τεχνική η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για παραπάνω από 14-15 χρόνια πλέον. Τώρα έγινε, πριν από 3 χρόνια, πήρε έγκριση στην Αμερική, αλλά εμείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τη χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει σώσει μάτια. Έχουμε μάτια που κατέληξαν σε μεταμόσχευση ή χάθηκαν, το ένα μάτι, και το άλλο προλάβαμε και του κάναμε cross-linking και μπορεί να βλέπει 10 δέκατα ακόμα και χωρίς γυαλιά. Μάλιστα. Είναι κάτι εντυπωσιακό που άμα δεν το δεις, δεν το καταλαβαίνεις, δεν το πιστεύεις. Είναι μια τεχνική φιλική για τον ασθενή, την οποία έχουμε εξελίξει περαιτέρω και από εκεί που προσφέραμε με ποσοστά επιτυχίας άνω του 95% την διασφάλιση του κερατοειδούς, το πάγωμα της κατάστασης, την αποτροπή της εξέλιξης, τώρα πλέον μπορούμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα με τις customized, τις προσαρμοσμένες τεχνικές χειρουργικές laser και να το συνδυάσουμε με laser, το οποίο παλιότερα ήταν ανεπίτρεπτο, απαγορευτικό εντός ή εκτός εισαγωγικών. Τώρα πλέον το συνδυάζουμε με κατάλληλες τεχνικές, με προσαρμοσμένες τεχνικές. Μάλιστα. Και βελτιώνουμε και την ποιότητα της όρασης. Έχουμε νέα παιδιά που παλιότερα κατέληγαν σε μεταμόσχευση με πολύ κακή ποιότητα όρασης και τώρα μπορεί να κρατήσουν 10 δέκατα ακόμα και χωρίς γυαλιά για πάντα. Είναι τεράστια η προσφορά. Εγώ, γιατρέ, πρέπει να κρατήσω από αυτό το οποίο μου είπατε, ειδικά για τον κερατόκονο, ότι πρώτον, η έγκαιρη διάγνωση προέρχεται βεβαίως από τον έλεγχο, τουλάχιστον σε μικρή ηλικία, από τα 12-13, όπως είπατε εσείς, κυρίως σε ανθρώπους που ζουν και διαβιούν στην Μεσόγειο. Άρα λοιπόν, μια συχνή τακτική μέτρηση μπορεί να μας οδηγήσει στην αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων καταστάσεων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα, γιατί μοιοπία και πρεσβειοπία είναι κοινά χαρακτηριστικά πολλών ανθρώπων και καταστάσεων, αλλά πολύ περισσότερο για το κερατόκονο, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε τόσο πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι βάζουν πλέον τα γυαλιά στο ράφι, καθώς οι σύγχρονες θεραπείες για τις παθήσεις των ματιών μας προσφέρουν εξατομικευμένες επεμβάσεις, καλύτερη όραση, γρηγορότερη ανάρρωση, αλλά και λιγότερες επιπλοκές. Η σύγχρονη μέθοδος των λέιζερ στα χέρια ενός εξειδικευμένου και έμπειρου γιατρού μπορεί να αντιμετωπίσει ολοκληρωτικά και αποτελεσματικά ένα πρόβλημα στην όραση, που μέχρι πριν επηρέαζε την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας.